Σχεδόν 1,5 μήνα συμπληρώνεται από την αύξηση κομίστρου στα ταξί και απευθυνθήκαμε στους αυτοκινητιστές για να μας περιγράψουν τη σημερινή εικόνα της επιβατικής κίνησης. Όχι, μπορώ να σας πω ότι η κίνησή μας είναι έτσι όπως ήταν και τις άλλες χρονιές. Δεν βάζω τα δύο χρόνια με τον κορονοϊό, στον οποίο ήταν δύσκολα, ήταν τα πάντα κλειστά, ο κόσμος δεν μετακινιόταν, ήταν αλλιώς. Ας μιλήσουμε για λίγο πιο πίσω. Είμαστε έτσι όπως ήμασταν πιο μπροστά. Ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν μιλάω βέβαια και για τις περιοχές οι οποίες δουλεύουν με τουρίστες. Το ταξί της Ελλάδος είναι το πιο φθηνό ταξί της Ευρώπης. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τον κόσμο. Μπορεί σε κάποιες μεγάλες αποστάσεις, 10 χιλιόμετρα κτλ, να υπάρχει μια διαφορά, δηλαδή κάποιος ο οποίος πλήρωνε 10 ευρώ μπορεί να έχει πάει στα 12, αλλά στις μικρές νομίζω το 3,20 που έγινε 4 ήταν λογικό και μπορεί να το σηκώσει ο κόσμος και να συνεχίσει να μας χρησιμοποιεί έτσι όπως μας χρησιμοποιούσε. Η αύξηση των κομίστρων ήρθε να ελαφρύνει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που πλήττει τον κλάδο με την ακρίβεια στην ενέργεια και όχι μόνο. Κοιτάξτε, είναι καλύτερα. Δηλαδή εκεί που στο δικό μου το αυτοκίνητο ήθελα 20 ευρώ πετρέλαιο στα 100 χιλιόμετρα, τώρα θέλω 16-17, κάπως έτσι. Εκεί είμαστε, σε αυτά τα επίπεδα είμαστε. Μάλιστα. Είναι μια βοήθεια κι αυτό όμως, έτσι δεν μπορώ να πω. Άλλο να πηγαίνεις στην κάνουλα το βράδυ και να χρειάζεσαι για τις δύο γάρδιες 50 ευρώ πετρέλαιο και άλλο να θέλεις 42. Είναι μια βοήθεια. Πάντως ο κόσμος όπως το λέτε, έτσι όπως είναι τώρα σήμερα αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δείχνουν ότι το έχει αποδεχτεί και το θεωρεί λογικό το ότι μέσα σε όλες τις ανατιμήσεις να έχει ανέβει και η τιμή του ταξί. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η τελευταία αύξηση που είχαμε πάρει ήταν το 2009. Είμαστε 13 χρόνια χωρίς αύξηση. Ο στόχος μας δεν ήταν να ανεβάσουμε το εισόδημά μας. Θέλαμε την αύξηση να καλύψουμε πλέον τα επιπλέον που βγαίναν από το παντελόνι μας για την συντήρηση του αυτοκινήτου και για τα καύσιμά μας. Επίσης, τουριστική περίοδος και αύξηση των τουριστών λόγω των κρουαζιερόπλοιων που καταπλέουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχουν συμβάλει στην έστω και μικρή αύξηση των εισπράξεών τους. Τουριστικά, για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη έχει μερικά κρουαζιερόπλοια περισσότερα από ό,τι είχαμε άλλες χρονιές. Έτσι φαίνεται δηλαδή ότι έρχονται κάποιοι παραπάνω. Βέβαια είναι τουρίστες οι οποίοι είναι περαστικοί, έτσι. Δεν κάθονται στην πόλη, πιθανόν να έρθουν για ένα βράδυ και να φύγουν το επόμενο. Υπάρχουν κρουαζιερόπλοια που έρχονται και φεύγουν και την ίδια μέρα και όλα στο πρωί έρχονται, το βράδυ φεύγουν. Εντάξει, ναι, βέβαια, κοιτάξτε τώρα, για τοπικά δρομολόγια, αλλά έστω και αυτά κάτι κάνουμε. Κάτι κάνουμε, βοηθάνε και αυτά. Ελάχιστους Τούρκους έχουμε φέτος, δεν ξέρω γιατί. Ενώ άλλες χρονιές η πόλη είχε αρκετούς από την Τουρκία, φέτος δεν έχουμε και τόσο. Όπως πάντα, περαστικοί από εδώ, οι πιο πολλοί πάνε στη Χαλκιδική. Κάποιοι θα κάνουν μία στάση να βοηθήσουν και την αγορά τη δικιά μας, να ψωνίσουν να κάνουν. Μετά από μία διετία πανδημίας, η κίνηση που παρουσιάζεται έδωσε μια ανάσα ανακούφισης στους οδηγούς ταξί.